Χωρίς δρομολόγια παραμένει η γραμμή Καβάλας Πρινού για τους χειμερινούς μήνες, καθώς μέχρι στιγμής καμία από τις εταιρείες που δραστηριοποιείται στο νησί της Τάσου δεν έχει δηλώσει πρόγραμμα δρομολόγησης για τη χειμερινή σεζόν στη συγκεκριμένη γραμμή. Για την επίλυση του προβλήματος που ανακύπτει για ακόμα μια φορά, καθώς αυτή η πρακτική εφαρμόζεται σχεδόν κάθε χρόνο, η Αντιπεριφέρεια Καβάλας έχει ήδη αποστείλει αίτημα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να προχωρήσει στην επιβολή δημόσιας συγκοινωνίας, ώστε η γραμμή Καβάλας Πρινού να μην σταματήσει να λειτουργεί τη χειμερινή δρομολογιακή περίοδο. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, με δεδομένο ότι δεν έχει δηλώσει καμία ναυτιλιακή εταιρεία συμμετοχή στα δρομολόγια, άρα πρέπει να επιβληθεί επιβολή δημόσια συγκοινωνία, υποχρέωση δημόσια συγκοινωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, πιστεύοντας ότι το Υπουργείο θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να έχουμε πρώτον τα απαραίτητα δρομολόγια, και αναφέρουμε και στον αριθμό των δρομολογίων, αλλά και στο εύρος των ωρών της ημέρας που θα καλύπτει τα δρομολόγια, ώστε να εξυπηρετούνται και οι πολίτες της Θάσου στην Καβάλα, αλλά και οι πολίτες της Καβάλας, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους και τις δικές τους υποχρεώσεις μεταβαίνουν στο νησί. Αντιδράσεις έρχονται και από το νησί της Θάσου, με τον Δήμαρχο Κώστα Χατζη Εμμανουήλ να στέλνει επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα δρομολόγια της πορτμιακής γραμμής Καβάλας Πρίνου Θάσου, όπου εκεί αναφέρει πως η γραμμή Καβάλας Πρίνου είναι η μοναδική που συνδέει ακτοπλοϊκά το νησί με την πρωτεύουσα του νομού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απαξιωθεί, αντιθέτως θα πρέπει να έχει περισσότερα από 4 δρομολόγια καθημερινώς, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι δημότες και επισκέπτες του νησιού. Επίσης, η ομαλή λειτουργία της γραμμής είναι απαραίτητη προκειμένου να διεξάγονται γρήγορα και αποτελεσματικά οι διακομιδές των ασθενών από το Κέντρο Υγείας Πρίνου, που αποτελεί για το νησί τη μοναδική μονάδα για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Για λόγους τουριστικής ανάπτυξης του νησιού, δεν θα πρέπει να υπάρχει ελλιπής πρόσβαση στο νησί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ειδικά δε η γραμμή του Πρίνου θα πρέπει να έχει δρομολόγια και τις απογευματινές ώρες την Κυριακή. Λέγοντας και ζητώντας η γραμμή Καβάλας Πρίνου να μην απαξιωθεί, να έχει τουλάχιστον ή περισσότερα από 4 δρομολόγια καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων και των Κυριακών, και βέβαια εδώ υπογραμμίζουμε ότι είναι η μόνη ακτοπλοϊκή γραμμή που συνδέει το νησί με την πρωτεύουσα του νομού, την Καβάλα, αλλά και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι η γραμμή η οποία εξυπηρετεί τις διακομιδές Κέντρου Υγείας Πρίνου, που είναι η μοναδική μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για το νησί. Ακόμα επιστολή στον αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό με θέμα τα δρομολόγια της ακτοπλοϊκής γραμμής Πρίνου Καβάλας για τη χειμερινή σεζόν απέστειλε και η Δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα. Η Δήμαρχος στην επιστολή υπενθυμίζει στον Υπουργό την ανάγκη για τουλάχιστον 4 δρομολόγια ημερήσιος που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό εύρος κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη μετακίνηση και εξυπηρέτηση των κατοίκων τόσο της Καβάλας όσο και της Θάσου. Στο παρελθόν είχαμε ζητήσει από το Υπουργείο να μην δίνεται καμία γραμμή εδώ στην Κεραμωτή Λιμένα, σε καμία εταιρεία, αν αυτή η εταιρεία δεν είναι σε θέση να αναλάβει κάποια δρομολόγια στην γραμμή Πρίνου Καβάλας. Τώρα ζητούμε πάλι το ίδιο πράγμα στην ουσία και απαιτούμε να επιβληθεί οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην γραμμή της Χεραμωτής να εκτελούν υποχρεωτικά και δρομολόγιο στη γραμμή της Καβάλας για τους λόγους τους οποίους αναφέρουμε και στο εγγραφό μας. Απαιτούμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου να ενεργοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των θαλάσσιων συγκοινωνιών. Ζητάμε οι εταιρείες, οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι τρεις συγκεκριμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη γραμμή της Χεραμωτής και έχουν δείξει όλο το βάρος των δραστηριοτήτων τους σε αυτή τη συγκεκριμένη γραμμή, να είναι υποχρεωμένες για λόγους δημοσίου συμφέροντος να εκτελούν έναν ικανό αριθμό δρομολογίων και στην πορτμιακή γραμμή του Πρίνου. Κατά συνέπεια, ζητάμε, για να επαναλάβω ακριβώς την πρότασή μας, η οποία επαναλαμβάνω, συμπίπτει με την πρόταση των άλλων θεσμικών φορέων, 4 δρομολόγια κατά τους χειμερινούς μήνες και 8 δρομολόγια το καλοκαίρι.